Τραγικές μνήμες αναβίωσαν σήμερα για την οικογένεια Κοσμαδάκη στο Ηράκλειο, η οποία είχε χάσει το μόλις 11 μηνών βρέφος της το Νοέμβριο του 2012, ύστερα από επιπλοκές μετά από τρεις εγχειρήσεις βουβονοκύλης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η οικογένεια του βρέφους μήνυσε τον τότε επιμελητή της παιδοχειρουργικής κλινικής, ο οποίος έκανε τις δύο από τις τρεις εγχειρήσεις, ενώ παραλήψεις καταλογίζει και το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σήμερα είχε προγραμματιστεί δίκη του γιατρού, η οποία όμως αναβλήθηκε. Υποβλήθηκε αίτημα αναβολής από το συνήγορο υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Απερίφθη το αίτημα αναβολής, αλλά τέθηκε το θέμα της παρουσίας του κυρίου Μιχαλοδημητράκη, ιατροδικαστή. Έτσι, αναβλήθηκε εκ νέου το δικαστήριο για τον Ιούνιο. Η αναβολή της δίκης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τραγικών γονιών αλλά και των συγγενών του άτυχου βρέφους. Δυσανασχέτησε περισσότερο για το αίτημα αναβολής του συνήγορου υπεράσπισης, του κατηγορουμένου, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται ψυχολογικά κάθε φορά που είναι να έρθουν στο δικαστικό μέγαρο και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το θέμα το ηθικό, δηλαδή και ο κατηγορούμενος έχει συνεχώς αιτιάσεις ότι θέλει το συνήγορο υπεράσπισης ενώ γνωρίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι είναι το δικαστήριο. Αυτό το θέμα ότι αιτούμε αναβολή κάθε φορά που προσδιορίζεται ένα δικαστήριο δίνει περισσότερο την εντύπωση ότι θέλει να αποφύγει τη δικαιοσύνη. Σημειώνεται τέλος ότι η σημερινή ήταν η δεύτερη αναβολή της δίκης του γιατρού. Η πρώτη αναβολή δόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου επειδή απουσίαζε ο συνήγορος υπεράσπισης.